Σημαντικό έργο πράσινης ανάπτυξης στην περιοχή του Βασιλικού κινδυνεύει να οδηγηθεί στις ελληνικές καλέντες. Μια τέτοια εξέλιξη αναμένεται να πλήξει την προσπάθεια που καταβάλει η κυβέρνηση για να συμμορφωθεί με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και να γλιτώσει βαριές χρηματικές ποινές. Η Κωνσταντίνα Δημητρίου θα μας ενημερώσει. Τεράστια ποσά αναγκάζεται να πληρώνει η Κυπριακή Δημοκρατία σε χρηματικά πρόστιμα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω των χαμηλών επιδόσεων στην οικολογική οικονομία. Ένας από τους σημαντικούς λόγους της πρόσφατης αύξησης της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος είναι η αύξηση του κόστους αγοράς δικαιωμάτων για εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Με αυτά τα δεδομένα και στο πλαίσιο της υποχρεωτικής στροφής της χώρας μας προς την πράσινη ενέργεια, η εταιρεία Bindi Sun Oil Cyprus Limited υπέβαλε αίτημα προς την Αρχή Λιμένων για παραχώρηση συγκεκριμένου τεμαχίου στον Βασιλικό, με στόχο την ανέγερση εργοστασίου που θα καλύψει το κενό παραγωγής biodiesel στην Κύπρο και περιφερειακές αγορές. Το αίτημα υποβλήθηκε για το συγκεκριμένο χώρο, καθώς διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές. Πρόκειται για το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής biodiesel δεύτερης γενιάς στην Κύπρο. Όπως όλα τα βιομηχανικά προϊόντα, έτσι και το έργο μας θα τηρεί όλες τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ώστε να διασφαλίζεται τόσο η ποιότητα όσο και η ιδιότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Το βιοντίζελ είναι ένα υποσχόμενο βιοκαύσιμο υποκατάστατο του συμβατικού βιοντίζελ. Προέρχεται από πρώτες ύλες που προκύπτουν από απόβλητα και άλλα υπολείμματα. Η ενδεχόμενη λειτουργία του εργοστασίου αρχικά θα στηρίξει την Κύπρο στο να μειώσει την ανάγκη για εισαγωγή ενέργειας, καθώς και των συναφών κινδύνων και του συνεπαγόμενου κόστους για προϊόντα και υπηρεσίες. Επιπλέον, εν λόγω στόχος προϋποθέτει μια σειρά επενδυτικών προτεραιοτητών για την αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας με την ταυτόχρονη δημιουργία θέσεων εργασίας. Το συγκεκριμένο έργο έλαβε καταρχήν έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής Λιμένων, ωστόσο η προώθησή του είναι δυνατό να επηρεαστεί από δημόσιες συζητήσεις, αλλά και αντιδράσεις που προκλήθηκαν λόγω της καταρχήν αδειοδότησης άλλων έργων που αφορούν ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς. Παράλληλα, λόγω του σύντομου χρονικού διαστήματος από την απόφαση της Αρχής Λιμένων και του κλίματος που δημιουργήθηκε τις τελευταίες μέρες, δεν υπήρξε ο χρόνος για ενημέρωση των κατοίκων αναφορικά με την πράσινη ανάπτυξη. Σίγουρα η Συντονιστική Επιτροπή των Ενδεά Κοινοτήτων της περιοχής Βασιλικού δεν είναι ενάντια στην πράσινη ανάπτυξη. Τουλάντιον είμαστε υπέρ της πράσινης ανάπτυξης. Έτσι θεωρούμε ότι βελτιώνουμε την ποιότητα του αέρα με το να μειώσουμε τους ρήπους και κατ' επέκταση την υγεία των κατοίκων μας. Πρόκειται για έργο της τάξης των 17 εκατομμυρίων ευρώ, που σύμφωνα με το οικονομικό μοντέλο λειτουργίας αναμένονται ετησίως περίπου 30 πλοία εισαγωγής πρώτων υλών και 30 πλοίων εξαγωγής τελικού προϊόντος, με τα ανάλογα έσοδα για την Αρχή Λιμένων από τα λιμενικά τέλη.